Οι φθινοπορεινέ προβλέψει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα, την ευελιξία και η ικανότητα προσαρμογή τη κυπριακή οικονομία σε δύσκολα οικονομικά δεδομένα. Ιδιαίτερη σημασία είναι το γεγονό ότι η Κύπρο συγκαταλέγεται ανάμεσα στι πέντε χώρε στην Ευρωζώνη με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξη στα 3 ετη έτη 2023-2025. Προβλέψει για συνέχιση τη επιβράδυνση του πληθωρισμού, ανάπτυξη τη ήδη ισχυρή αγορά-εργασία και για σημαντική μείωση του χρέου προ το ΑΕΠ. Επιβεβαιώνουν την οικονομική πολιτική τη χώρα μα. Ω κυβέρνηση, θα συνεχίσουμε να θωρακίζουμε και να αναπτύσσουμε την οικονομία με σύνεση και υπευθυνότητα. Δημοσιονομική υπευθυνότητα, ισχυρό χρηματοπιστωτικό σύστημα και συνεχεί μεταρρυθμίσει αποτελούν το τρίπτυχο των πυλώνων των πολιτικών μα. Η ισχυρή οικονομία αποτελεί προπόθεση για ένα κράτο πρόνοια που να βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών. Η τρίτη και τελευταία διαδικασία αυτή τη φάση που αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντο για συμμετοχή στα Δικητικά συμβούλια νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μέσω του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στι 12 το μεσημέρι. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί για την Αρχή ηλεκτρισμού Κύπρου 77 εκδηλώσει ενδιαφέροντο, για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού 72, για το Πολοδομικό Συμβούλιο 29 και για το Ροδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου 51. Καλούμε του συμπολίτε και τι συμπολίτησέ μα που ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στο έργο αυτό τον οργανισμό να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο γνωμοδοτικό.gov.cy.